Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το όνομά μου είναι Σπύρος Κατοπόδης και σήμερα θα μιλήσουμε για την κλίση από τον Ιησού Χριστόν του Αποστόλου Πέτρου. Πώς ήλθε να τον υπηρετήσει. Το διαβάζουμε αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον Ε, οι 5, τα πρώτα 11 εδάφια. Είναι πάρα πολύ φανερό σε όσοι διαβάζουν την Καινή Διαθήκη να παρατηρήσουν πόσο δημοφιλής ήταν ο Ιησούς Χριστός στην διακονία του εδώ στη γη. Μεγάλη πλήθη τον ακολουθούσαν όπου πήγαινε και είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί. Διότι η διακονία του ήταν καταπληκτική. Όπου πήγαινε σκόρπιζε την ευλογία, την θεραπεία του σώματος, τυφλούς, χολούς, κοφούς, δαιμονιζόμενους. Έβρισκαν την θεραπεία τους σε μια στιγμή. Καθόλου παράξενο λοιπόν που όπου πήγαινε τον ακολουθούσε αυτό το πλήθος. Και σε μια τέτοια περίπτωση διαβάζουμε στην αρχή της διακονίας του ακόμη, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον όπως είπαμε, που εκείρηται. Μάλιστα, ήταν ένα πρόβλημα. Η όχλη τον έσπρωχνε να πάει πιο πίσω. Μάλιστα ήταν δίπλα στην θάλασσα της Γαλιλαίας ή της Γενισαρέτ όπως ονομάζεται και γι' αυτό ο Ιησούς μπήκε σε ένα πλοίο ενός ψαρά που ήταν εκεί κοντά, τον παρεκάλεσε να τον σπρώξει λίγο έξω στο νερό και έτσι ήταν εκεί ένα τέλειο άμβονα για την περίπτωση. Εκεί στην Ήπεθρο ο Κύριος λοιπόν από το πλοίο που καθόταν μέσα μπορούσε να τους δει και να τους κηρύξει τα γλυκά λόγια της Βασιλείας του Θεού. Το κήρυγμα σταμάτησε, ήρθε στο τέλος. Τι είπε εκείνη την περίπτωση δεν μας αναφέρνει ο Λουκάς. Τι έγινε μετά μας το λέει με κάποια λεπτομέρεια, διότι ήταν και είναι πολύ σημαντικό. Μετά από το κήρυγμα λοιπόν, γύρισε ο Ιησούς στον ιδιοκτήτη του πλοίου που ήταν ο Σίμωνας Πέτρος και του είπε «Τώρα πάρε τα δίκτυά σου και ρίξ' τα εις την θάλασσα για να πιάσεις ψάρια». Ο Σίμων Πέτρος αντιφέρθηκε στον Κύριο. Του είπε «Κύριε, δεν κατάλαβες, δεν ξέρεις ότι όλο το βράδυ εμείς, εγώ και οι συνέτεροι μου εδώ, κοπιάζομαι εις το ψάρεμα και δεν πιάσαμε ούτε ένα ψάρι. Το βράδυ το κάναμε αυτό, χωρίς αποτέλεσμα. Τι περιμένεις σήμερα την ημέρα να πιάσουμε?» Αλλά συνέχισε και είπε, «Αλλά επειδή εσύ, ο Κύριε, το είπες, θα το κάνω. Για σένα, χάρη εσένα, θα το κάνω». Ωραία απάντηση θα λέγαμε. Άραγε έχουμε και εμείς αυτή την ίδια αντίληψη για τον Ιησού Χριστόν και την εξουσία Του, η εξουσία του Λόγου Του, του προσώπου Του, για να μιλήσουμε το ίδιο. Θα εκάναμε κάτι εμείς για τον Ιησού Χριστόν επειδή Εκείνος το είπε και μόνον, τότε θα έχουμε το ίδιο παράδειγμα που μας έδειξε ο Πέτρος. Διότι έκανε εκείνο που είπε ο Κύριος, έστω και στην αρχή με αντίρρηση. Και ήταν κατάπληκτος εις το αποτέλεσμα. Μας λέει ο Λουκάς ότι εγέμισε το πλοίο από ψάρια σε τόσο σημείο που εκάλεσαν και τους συνεταίρους τους, που όπως διαβάζουμε πιο κάτω ήταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, και ήλθαν και εκείνοι με το πλοίο και εκείνο το πλοίο γέμισε και μάλιστα και τα δύο επρόκειται να βουλιάξουν από το βάρος των ψαριών. Τότε βλέπουμε το σημαντικότερο σημείο της περίπτωσης αυτής. Να τι λέει ο Λουκάς ρητός στο εδάφιον 8. «Ιδών ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού και λέγει «Έξελθε από μου, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε, επειδή έπληξης
κατέλαβεν αυτόν και πάντας τους μετ' αυτού, δια την άγραν των ηχθείων την οποίαν συνέλαβον. Ομοίως δε και τον Ιάκωβον και ο Ιωάννην τους Υιούς του Ζεβεδαίου, είτε να ήσανε σύντροφοι του Σίμωνος. Να μια παράξενη, θα λέγαμε, ανταπόκριση. Φύγε από μένα, Κύριε, του λέει ο Πέτρος. Λίγοι από εμάς ίσως θα νομίζαμε το αντίθετο, θα έλεγε. Μείνε μαζί μας, ο Ιησού Χριστέ, διότι όπου εσύ είσαι, είναι αυθονία, είναι ευλογία. Ο λόγος σου, η σοφία σου, η γνώση σου θα μας πλουτίσει. Και όμως δεν έγινε έτσι. Φύγε από μένα, λέει, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Νομίζω ο Πέτρος εδώ σκέπτηκε πιο βαθιά από τον συνηθισμένο άνθρωπο. Δηλαδή ένιωσε τον εαυτό του πόσο μικρός ήταν εν συγκρίση και εις την παρουσία του Ιησού Χριστού. Αυτός ο άνθρωπος, έλεγε μέσα του, αν ξέρει να ψαρέψει και δεν είναι ψαράς, τι άλλο ξέρει για μένα που δεν θα ήθελα κανείς να ξέρει. Θα ξέρει οπωσδήποτε όλα τα μυστικά μου και εγώ δεν θέλω τα μυστικά μου να φανερωθούν. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε ο Σίμων, ο Πέτρος, εις το νου του. Φύγε από εμένα, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Ξέρετε, αυτό είναι το σπουδαιότερο πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι εν συγκρίση και εν αντιφάση με τον Ιησού Χριστό στο πρόσωπό του. Αυτό περιμένει ο Θεός από μας δια του Ευαγγελίου του. Να αναγνωρίσουμε την αναξιότητά μας, την αμαρτωλότητά μας μπροστά στην αγιοσύνη του. Ο Ιησούς Χριστός, μας λέει το Ευαγγέλιο, ήλθε να ζητήσει και να σώσει το χαμένο, τον αμαρτωλό. Και εάν δεν ομολογήσουμε την αμαρτωλότητά μας μπροστά στον Θεό, δεν μπορούμε να ευλογηθούμε με το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό το μήνυμα του Ευαγγελίου επανελειμμένος είναι, μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Έτσι άρχισε ο Ιησούς Χριστός την διακονία του και έτσι άρχισε και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής την διακονία του. Και έτσι συνεχίζουν και οι Απόστολοι και οι προφήτες πρωτού από αυτούς, ότι είναι ανάγκη να ομολογήσουμε την αναξιότητά μας μπροστά στον Θεό. Και τότε, θαύμα των θαυμάτων, τότε ο Θεός μας δέχεται και μας φέρνει μέσα στην Βασιλεία Του. Να τι απαντάει ο Ιησούς Χριστός σε αυτή την απόκριση του Πέτρου. Και είπε προς τον Σίμωνα ο Ιησούς, μη φοβού, από του νυν ανθρώπους θέλεις αγρεύει. Και αφού έφεραν τα πλοία στην γη, αφήσαντες άπαντα ακολούθησαν αυτόν. Έτσι λοιπόν εμπήκε ο Πέτρος και ο αδοφός του ο Ανδρέας και ο συνέτερος του ο Ιωάννης και ο αδοφός του ο Ιάκωβος. Εμπήκανε μέσα στην διακονία, στο έργο του Ιησού Χριστού ως οι πρώτοι Απόστολοι. Έτσι θα πρέπει να είναι και με μας. Ομολογάμε την αναξιότητά μας και πάνω σε εκείνη την βάση της μετάνοιας, της αλλαγής του νόος μας, ότι δεν είμαστε κάτι, είμαστε μηδέν μπροστά στον Θεό, εκείνος μας κάνει κάτι, μας δέχεται. Και τώρα λέγει, έλα και τώρα θα πιάνεις όχι απλώς ψάρια, αλλά θα πιάνεις ανθρώπους και θα τους φέρεις μέσα στην δική μου βασιλεία. Και έτσι έκανε ο Πέτρος, με όλα τα λάθη του μετά, όπως διαβάζουμε. Εκείνη ήταν η διακονία του, να φέρει ανθρώπους εις τον Ιησού Χριστό. Αν διαβάσετε ποτέ την επιστολή του, τις δύο επιστολές του μέσα στην Καινή Διαθήκη, θα δείτε τι πολύτιμα λόγια είναι που εφώτισε ο Θεός να γράψει ο Πέτρος. Και έτσι η ερώτηση γίνεται τώρα, σε έχει πιάσει ο Θεός ως ένα ψάρι δικό του?
θα ψαρεύεις, λέει, ανθρώπους. Έτσι έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, οι πρώτοι Απόστολοι. Και το ερώτημα γίνεται συνεχώς. Μας έχει πιάσει ο Θεός σαν ψάρια Του και μας έχει φέρει μέσα στο δίκτυ Του, μέσα στην Βασιλεία Του. Μακάρι αυτό να είναι αλήθεια για σένα και για κάθε ακροατή που ακούει αυτό το μήνυμα σήμερα.